Πάμε στον καλεσμένο μας, Αντώνη Ραϊλόγλου, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Το μέλος του Κινάλ, ο κύριος Γιάννης Μαγκριώτης, έχει διατελέσει βουλευτής, υπουργός. Ναι. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαγκριώτη. Καλώς ήρθατε στο Φόρουμ. Καλημέρα, να είστε καλά και καλή χρονιά. Καλημέρα, κύριε Μαγκριώτη, και από μένα. Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Ραϊλόγλου. Λοιπόν, πολλά τα θέματα. Ας ξεκινήσουμε λίγο με ένα σχόλιο σας, κύριε Μαγκριώτη, για τα εθνικά μας ζητήματα, για την τουρκική προκλητικότητα, η οποία είναι πάρα πολύ έντονη το τελευταίο χρονικό διάστημα, και όλα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας σιγά-σιγά αναφορικά με τις συνομιλίες που είχε ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Ποια είναι η μετάφραση που μπορείτε να κάνετε, ποιο είναι το σχόλιο σας? Το πρώτο πρέπει να πω είναι ότι δεν πρέπει να μιλούμε μόνο για τουρκική προκλητικότητα που ήταν και διαχρονική, αλλά το τελευταίο διάστημα έχουμε μια Τουρκία η οποία δημιουργείται τελεσμένα εις βάρος των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Η ανακήρυξη της ΑΟΣ νοτιοανατολικά της Κρήτης στον άξονα της με τη Λιβύη και το μνημόνιο καθορισμού των θαλάσσιων ζωνών, των ορίων των θαλάσσιων ζωνών μεταξύ τους, παρανόμους, μεταξύ των δύο χωρών, δημιουργείται τελεσμένα, διότι πολλοί πιστεύουν ότι αυτό είναι απλώς μια κίνηση εντυπωσιασμού της Άγκυρας. Δεν είναι έτσι στο διεθνές δίκαιο. Αυτά τα τελεσμένα λοιπόν είναι η αναθεωρητική επιθετική τακτική του Ερντογάν στην πράξη. Με αυτή την έννοια η χώρα μας και ευνηδιάστηκε και είναι αμήχανη και πρέπει να απαντήσει. Οι διπλωματικές πρωτοβουλίες στην περιοχή είναι θετικές, οι συμμαχίες, η υπογραφή, το μνημόνιο κατανόησης για την κατασκευή του EastMed, αυτές όμως είναι θετικές πρωτοβουλίες. Όμως δεν ανατρέπουν τα τετελεσμένα που δημιουργεί η Τουρκία εις βάρος των κυριαρχικών μας συμφερόντων. Ακόμη, άρα, κύριε Μαγκριώτη, εδώ στο σημείο αυτό, ακόμη και με το γεγονός που δεν αναγνωρίζεται αυτή η συμφωνία, όπως τουλάχιστον δηλώνεται από τον διεθνή φορέα, δηλαδή ο Αμερικάνος είπε ότι δεν το αναγνωρίζουμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε... Ο Αμερικάνος πρέσβης, ο κ. Ναι. Πάγιετ, χθες μιλώντας στο συνέδριο του Economist, το διάβασα. Παρότι όπως και παλιότερα και με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει μια πολύ θετική στάση για την Ελλάδα, θεώρησε πάρα πολύ πετυχημένη την συνάντηση, την επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη, είπε ότι βεβαίως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δημοσιολαβούν πάντα για να μην υπάρχει σύγκρουση μεταξύ δύο συμμάχων, της Ελλάδας και της Τουρκίας. Όταν ερωτήθηκε αν είναι παράνομη η συμφωνία Λιβύης-Τουρκίας ή η ανακήρυξη όρους από την Τουρκία, είπε εμείς δεν χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο, τον όρο παράνομη, εμείς λέμε ότι δημιουργεί προβλήματα στην περιοχή. Νομίζω ότι αυτή η φράση ενός εκπροσώπου του Αμερικανικού Πενταγώνου, που είναι πολύ θετικός και εκ της θέσης του είναι πρέσβης στην Ελλάδα, αλλά και ας ανάποψη προσωπική και από το παρελθόν, αν θέλετε, στο βαθμό που μπορούν οι πρέσβες να έχουν προσωπικές απόψεις. Αυτή η διευκρίνηση νομίζω ότι πρέπει να την σκεφτούμε πάρα πολύ η ελληνική διπλωματία, πάνω απ' όλα η ηγεσία των κομμάτων. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Μαγκριώτη, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη αυτή η δήλωση. Περιγράφει το γεγονός ότι δεν είναι αποκλεισμένοι διπλωματικά οι Τούρκοι. Η Τουρκία ότι δεν είναι αποκλεισμένη αποδεικνύεται από πολλούς παράγοντες. Έχω μιλήσει και έχω γράψει για αυτούς και δυστυχώς τους αγνοούν στην κυβέρνηση. Θέλουν να τους αγνοούν. Λίγο πολύ στο ορθοκαμιλίζουμε, όπως και όλα τα κόμματα. Πολύ, όχι λίγο. Να μην μιλήσουμε μόνο για την κυβέρνηση, αλλά η κυβέρνηση είναι στην εξουσία, ναι, ναι, και για αυτήν κυρίως θα αναφερθούμε. Μάλιστα. Και αυτή έχει τις πρωτοβουλίες και την ευθύνη των αποφάσεων. Η Τουρκία συμμετέχει, όχι μόνο δεν αποκλεισμένη, είναι ακριβώς το αντίθετο. Συμμετέχει στην πρωτοβουλία μαζί με τη Μόσχα και την Τεχεράνη, ναι, τη Αστάνα. Αστάνα είναι η πρωτεύουσα του, Καζακστάν. Για την εξέλιξη της Συρίας, για την επόμενη μέρα. Εκεί που είχαμε την πρωτοβουλία της Δύσης, δηλαδή την πρωτοβουλία του Παρισιού για τη Συρία, τώρα η Δύση με την επιλογή του Τραμπ να αποχωρήσει από την περιοχή η Αμερική και την αποδυνάμωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης διπλωματικά, η πρωτοβουλία πέρασε στα χέρια της Μόσχας, της Άγκυρας και της Τεχεράνης. Η Τουρκία συμμετέχει στην πρωτοβουλία του Βερολίνου της Μέρκελ στις 19 του μήνα, έχει κληθεί να συμμετάσχει
για την Λιβύη και τη ρύθμιση της Λιβύης. Άρα μπορούμε να πούμε περνάνε όλοι οι ηγέτες, ο Πούτιν, ο Κόντε της Ιταλίας, ο Πρωθυπουργός, και συζητούν για τη Λιβύη. Άρα λοιπόν με τη Ρωσία, η Τουρκία την εξέλιξη, την εκεχηρία, παρότι προς στιγμή δεν έχουν συμφωνία εκεχηρίας για τη Λιβύη. Είναι άρα λοιπόν η Τουρκία αυτό που επεδίωκε χρόνια τώρα, το να καταστεί μία δύναμη, το πετυχαίνει. Νομίζω ότι το έχει πετύχει. Να μην χρησιμοποιήσουμε τον εναιστώτα διαρκείας της αγγλικής γλώσσας. Ωραία. Το έχει πετύχει. Έχει πετύχει, έχει πετύχει. Είναι κεντρικός παράγων μαζί με τις υπερδυνάμεις στην περιοχή. Ενώ αντίθετα, ενώ αντίθετα δεν είμαστε εμείς. Εμείς δεν είμαστε. Έτσι. Έχουμε σχετικές επιτυχίες σε περιφερειακές συνεργασίες, κυρίως με χώρες οι οποίες ενοχλούνται από την επιθετική αναθεωρητική στρατηγική της Άγκυρας. Όπως το Ισραήλ και... Όπως το Ισραήλ και η Αίγυπτος, η Κύπρος ούτως ή άλλως ήταν πάντα μαζί μας και εμείς με την Κύπρο, και έτσι είναι και έτσι πρέπει να είναι. Αλλά εμάς δεν μας κάλεσαν στο Βερολίνο. Εμάς ο Τραμπ, ο Αμερικάνος πρόεδρος, όταν ο Μητσοτάκης ορθώς του έβαλε το θέμα της επιθετικότητας της Άγκυρας, χωρίς να την κατονομάσει βεβαίως με τον άμεσο τρόπο, αλλά ορθώς της το έβαλε, του απάντησε ότι η Τουρκία παίζει πολύ σημαντικό θετικό ρόλο έτσι στην ειρήνη στη Συρία, και τη λέξη Λιβύη δεν την ανέφερε καθόλου. Αυτά όλα είναι μηνύματα. Πρέπει να... Όχι μηνύματα, είναι πράξεις. Πρέπει να τα αποδικοποιούμε σωστά. Λοιπόν, εμείς τώρα την ανάγκη φιλοτιμία κάνουμε και τα μεταφράζουμε διαφορετικά. Λοιπόν, δεν είναι απομονωμένη η Τουρκία, παίζει κεντρικό ρόλο στην περιοχή και θα είναι παρούσα στις εξελίξεις στη Λιβύη και θα τις καθορίσει σε ένα βαθμό. Και γι' αυτό ακριβώς η στρατηγική της κυβέρνησης να ακυρώσει, κυρίως να παλέψει, να επικρατήσει ο Χαφτάρ για να ακυρωθεί η συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης, είναι θετική, αλλά όταν επικεντρώνει σε εκεί όλο το βάρος είναι λάθος. Η κυρίως αναθεωρητική επιθετική ενέργεια της Άγκυρας που δημιουργείται εκτελεσμένα είναι η ανακήρυξη της ΑΟΣ. Αυτό πρέπει να εστιάσουμε, γιατί και να ακυρωθεί η συμφωνία Λιβύης-Τουρκίας, δεν ακυρώνεται η ανακήρυξη της ΑΟΣ. Όπως είπα, έχει δημιουργήσει εκτελεσμένα. Και προσέξτε, η μόνη απάντηση σε αυτό είναι να κηρύξουν και εμείς την ΑΟΣ στην περιοχή αυτή. Η Τουρκία παρανόμως την ανακήρυξε και εμείς δεν την ανακηρύσουμε νομίμως. Αυτό εκπέμπει μια φοβικότητα, μια ατολμία κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Το αποκριτογραφούν αυτό και στην Άγκυρα και οι σύμμαχοί μας. Και αυτό επηρεάζει πάρα πολύ και τις δικές τους αποφάσεις. Τη ρώτησε ότι η Ελλάδα μιλά μόνο για τα δικαιώματά της. Δεν κάνει κινήσεις κατοχύρωσης όπως παρανόμως έκανε η Τουρκία. Εμείς νομίμως μπορούμε να τις κάνουμε και δεν τις κάνουμε. Και το δεύτερο, να προχωρήσουμε στον καθορισμό της ΑΟΣ με την Κύπρο. Η Κύπρος το έχει ζητήσει εδώ και καιρό. Απλώς για εύλογους λόγους δεν το λέει δημόσια και φωνάξα. Είναι αυτό που λέτε, κύριε Μαγκριώτη. Υπάρχει φοβικότητα, υπάρχει ατολμία και δεν και μπορούμε όμως να... η Κύπρος το 2001 ανακήρυξε. Από Ελλάδα, την από, από την πλευρά της Ελλάδας σας αναφέρομαι. Η Κύπρος το 2001 ανακήρυξε τη δική της ΑΟΣ, υπέγραψε συμφωνίες με τις γειτονικές χώρες Ισραήλ, Λίβανο, Αίγυπτος, καθορισμού. Η Τουρκία το θεώρησε κάζους μπέλι. Δεν αναγνωρίζει την Κύπρο σαν κράτος, σαν κρατική οντότητα. Και γι' αυτό δεν συζητά τίποτα μαζί της, δεν έχει καταγγείλει. Παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα με τις γεωτρήσεις βόρεια στο οικόπεδο 7. Παρ' όλα αυτά όμως η Κύπρος έχει ορίσει την ΑΟΣ με τρεις χώρες. Η Κύπρος έχει αναθέσει ήδη οικόπεδα και πολύ γρήγορα θα προχωρήσει και σε εξορίξεις. Κύριε Αυτή Μαγκριώτη, είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι εύκολος ο δρόμος. Εκτός... Άρα ένα μικρό ρίσκο να πω πρέπει να το πάρουμε κάποια στιγμή κι εμείς. Αλλιώς ο άλλος σε θεωρεί δεδομένο. Και ό,τι θέλει την κατάλληλη στιγμή θα στεπιπράξει. Εκτός από το φοβικό σύνδρομο, μήπως παίζει κάποιο ρόλο και η τυφλή υπακοή σε άνωθεν εντολές εκ μέρους των ελληνικών κυβερνήσεων. Εγώ τώρα θα σας πω κάτι. Δεν έχω καταλάβει να υπάρχει κάποια εντολή από την Ουάσιγκτον ή από τις Βρυξέλλες. Δεν θα την πούνε ξεκάθαρα. Να μην ανακηρύξει η χώρα μας τη δική της ΑΟΣ. Αυτό δεν θα μας το... Στα δικά μας χρόνια δεν το θυμάμαι. Δεν θα μας το λέγανε. Μέσα στην κρίση, στην κορύφωσή της, το θυμάστε. Εμείς ψηφίσαμε το νόμο 4001, το 2011, όπου τροποποιήσαμε το 1995 για τον οποίο νόμο τότε ήταν για τα χωρικά ύδατα, για την επέκταση στα 12 μίλια που τον είχε θεωρήσει κάζους μπέλι η Τουρκία όπως θυμάστε, και είπαμε ότι εμείς έχουμε το δικαίωμα να φέρει του και θα το υλοποιήσουμε εν ευθέτω χρόνο. Ο χρόνος ήρθε.
Η τροποποίηση με τον 4001 νόμο 2011 είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα είναι η ανακήρυξη της ΑΟΣ. Νομίμως μπορεί να το κάνει η Ελλάδα. Και αν ρυθμίσει τα όρια της με την Κύπρο, ουσιαστικά απαντά την αναθεωρητική επιθετικότητα και ανατρέπει, ακυρώνει τα τετελεσμένα. Και να προσθέσω και κάτι. Πριν το προσθέσετε κυβέρνηση... όμως, εμείς δεν θα το ξεχάσουμε ότι μπορεί επί των δικών σας κυβερνήσεων να ακούστηκε εκείνο το περίφημο «βυθίσατε το χώρα», αλλά ούτε οι δικές σας κυβερνήσεις προχώρησαν ούτε στην επέκταση των χωρικών υδάτων που μπορούσαμε να το κάνουμε, κύριε Μαγκριώτη, βάσει του διεθνούς δικαίου, ούτε στην ανακήρυξη της ΑΟΣ. Τώρα θα σας πω δύο διαφορές. Στο δεύτερο θα συμφωνήσω ότι δεν ανακήρυξε την ΑΟΣ, όμως εμείς πέσαμε το 11, όπως θυμάστε. Βέβαια. Το 11 με το νόμο 4001 η τροποποίηση, όπως είπα, τη συμφωνία του 95 και ενσωματώσαμε το θέμα της ΑΟΣ στο νομικό μας πλέον καθεστώς, το καταθέσαμε στον ΟΗΕ το νόμο αυτό, είπαμε δηλαδή ότι νομοθετούμε την πρόθεσή μας για την ανακήρυξη της ΑΟΣ. Το δεύτερο που κάναμε ήταν ότι ανακηρύξαμε την ΑΟΣ νοτιοδυτικά της Κρήτης, το τονίζω αυτό, τότε ο Καντάφη διαμαρτυρήθηκε ότι παραβιάζουμε τα δικαιώματά του, του είπαμε έλα στο τραπέζι, όπως το διεθνές δίκαιο ορίζει, να βρούμε τα όρια μας. Ο Καντάφη μετά έπεσε, δολοφονήθηκε, σκοτώθηκε από τους αντιπάλους του και έτσι δεν υπήρξε συμφωνία. Εμείς όμως τι κάναμε νοτιοδυτικά της Κρήτης, δημιουργήσαμε το κεκτημένο, κάναμε σεισμογραφικές έρευνες. Και το καλοκαίρι φέτος, το προηγούμενο καλοκαίρι του 19, υπεγράφει σύμβαση με την κοινοπραξία ExxonMobil, Total και Ελληνικά Πετρέλαια για να γίνουν πλέον γεωτρήσεις. Δηλαδή δημιουργήσαμε και εμείς τα δικά μας τετελεσμένα, το δικό μας κεκτημένο. Έτσι θα βαδίσει η Τουρκία το προσεχές μέλλον, γιατί έχουν επιταχυνθεί εξελίξεις. Αυτή είναι, όπως είπα, η κίνηση που πρέπει να κάνουμε τώρα νομίμως και νοτιοανατολικά και με την Κύπρο. Το δεύτερο ήταν άλλες οι εποχές. Τότε, εμείς δείχναμε στην Τουρκία την αποφασιστικότητά μας και η Τουρκία βέβαια τη δική της. Και μέναμε στη μέση, να το πω έτσι, ας το πω τυπικά. Τώρα όμως οι εποχές έχουν αλλάξει. Η Τουρκία προχώρησε στην ανακήρυξη της ΑΟΣ και σε συμφωνία με τη Λιβύη. Δηλαδή έκανε αυτή ένα βήμα και μάλιστα παράνομο. Άρα λοιπόν εμείς δεν πρέπει να μείνουμε πίσω. Εκεί που έπρεπε να είχαμε κάνει εμείς αυτό το βήμα, το κάναμε με το δυτικά, δεν το κάναμε με το ανατολικά, γιατί ακριβώς εκεί είναι το σημείο σύγκρουσης Τουρκίας. Ήρθε η Τουρκία και το κάνει πρώτη και παρανόμως, και ακόμη εμείς δεν έχουμε αποφασίσει να κάνουμε το δικό μας βήμα. Ελπίζω, ξέρετε, η χθεσινή συνάντηση με τον Κύπριο Υπουργό Εξωτερικών στην Αθήνα του κ. Δένδια, το Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, να είχε και αυτό το θέμα στη συζήτηση. Και να βρεθούμε με μια ευχάριστη έκπληξη εθνική τις επόμενες ημέρες. Το ελπίζω. Μακάρις. Αν και στις ανακοινώσεις δεν φάνηκε κάτι τέτοιο. Δεν το περιμένουμε. Μίλησε για ένα μνημόνιο τεχνικής περιφερειακής συνεργασίας. Ξέρετε, διπλωματικά πολλές φορές κρύβονται πίσω από τέτοιες εκφράσεις, κινήσεις όπως αυτές που περιγράφω. Κατά τη γνώμη μου όμως, και να πω το δεύτερο, ότι πάντα λέγαμε ότι εμείς θέλουμε ειρηνική διευθέτηση. Και προτείναμε το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης με μόνη διαφορά την υφαλοκρηπίδα. Θέλω να πω ότι η ΑΟΣ υπερκαλύπτει την υφαλοκρηπίδα, γιατί περιλαμβάνει και την υφαλοκρηπίδα. Γι' αυτό και τα τελευταία χρόνια όλοι μιλούν για την ΑΟΣ και έχουμε ξεχάσει κάπως την υφαλοκρηπίδα. Δηλαδή, αν οριστεί η ΑΟΣ, ουσιαστικά ορίζεται και η υφαλοκρηπίδα. Άρα λοιπόν, κυρίως πρέπει να μιλάμε για την ΑΟΣ. Γιατί καλά το είπατε το αν. Σαφές είναι αυτό. Κύριε Μαγκριώτη, καλά το είπατε το αν. Το αν είναι αν. Και με κεφαλαία γράμμα το αν. Γιατί τι να κάνω εγώ. Υποθέσεις κάνω και προτάσεις κάνω, δεν αποφασίζω. Κύριε Μαγκριώτη, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Θέλω να πω μια φράση, θα μου επιτρέψετε, ότι τη Χάγη που ορθώς αποφασίσαμε να πούμε ότι να λύσουμε τα θέματά μας, πάει για θέση της χώρας μας. Εάν δεν ανακηρύξουν τη δική μας ΑΟΣ και δεν κάνουμε τις συμφωνίες με την Κύπρο, η Αίγυπτος δεν θα έρθει σε συμφωνία μαζί μας, όσες διημερίες και αν κάνουμε. Το τονίζω αυτό, γιατί μας προτρέπει πρώτα να κάνουμε με την Κύπρο. Γιατί με την Κύπρο είναι η ουσιαστική συμφωνία. Εκείνη αποκλείει την Τουρκία και ακυρώνει αυτά που έκανε ήδη η Τουρκία. Τότε θα πάμε στη Χάγη και στο τραπέζι θα υπάρχει η ανακηρυγμένη ΑΟΣ της Τουρκίας, η συμφωνία με τη Λιβύη. Εμείς τα λέμε ότι είναι παράνομη. Όπως είδατε, ο κύριος Παέρ δεν τη χαρακτήρισε παράνομη. Ναι, έκανε την τρίπλα. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, όταν έχουμε αυτά τα δεδομένα, πρέπει και εμείς όταν θα πάμε στο τραπέζι διαπραγματεύσεων να έχουμε τη δική μας ΑΟΣ ανακηρυγμένη και όχι ως πρόθεση δυνητική.
Γιατί αλλιώς θα πάμε για μαλλί και θα βγούμε κουρεμένοι, κύριε Μαγκριώτη. Είναι ξεκάθαρο. Αυτό ακριβώς το είπατε πάρα πολύ απλά και ακόμα χειρότερα. Έτσι. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.